Αριστοτρίτη. Πόσε έχει η κόρη. Πόσε έχει. 19. 19 Δεκεμβρίου. 19 Δεκεμβρίου 2023. Τι θέμα θα μα κάνετε σήμερα. Πώ καταλαβαίνουμε να έχουμε έναν θεκτικότητα. Α, μπράβο. Λοιπόν. Υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο όρο που τον ανακάλυψα. Το οποίο το, ο коίος, ο, λέγεται εξελιγμένη φωγιά το οποίο είναι αν στο σπίτι μας έχουμε έτσι όμορφο κλίμα, φροντιστικό, σαν οικογένεια είμαστε μαζί, έχουμε ευκαιρίε για παιχνίδι, στοργή, εν τα παιδιά μας σωματικά, ε, στοργικό άγγιγμα, ε, ε, ασφαλές περιβάλλον και επαφή με τη φύση. Αυτό λοιπόν, αυτή η εξελιγμένη φωγιά Μπορεί να μετριάσει τις δυσμένες παιδικές μας εμπειρίες. Mm. Δηλαδή, αν είμαστε οι γονείς, ε, άνθρωποι οποίοι έχουμε ζήσει άσχημα παιδικά χρόνια και καταφέραμε μετά από πολλή δουλειά με τον εαυτό μας να δημιουργήσουμε μια εξελιγμένη φωλιά, αυτό λειτουργεί καταλητικά και θεραπευτικά και για μας τους ίδιους. Εξελιγμένη φωλιά αλλά είναι και πάρα ε, ένα από τα πιο ουσιαστικά πράγματα για να δώσουμε στα παιδιά μας όμορφη παιδική ηλικία. Να πούμε ότι οι άνθρωποι που είναι ανθεκτικοί έχουν κάποιους βιολογικούς παραγοντές, δηλαδή κληρονομούν ενδεχομένως κάποια στοιχεία, αλλά και ατομικά χαρακτηριστικά. Ε, είναι οι άνθρωποι που δεν νιώθουν να λυπούνται τον εαυτό του, έχουν εσωτερική πήγη ελέγχου, που λέμε εμεί οι ψυχολόγοι, δηλαδή όταν κάτι μα συμβεί, ψάχνουμε τον λόγο μέσα μα και όχι έξω από εμά. Δεν φταίει ο καιρό, το ζώδιο, ο Θεό, ο άλλο, οποιοδήποτε άλλον τρίτον πρόσωπο ή γενικότερα στη θήκη, αλλά παρά μόνο φταί, φταίνε οι επιλογέ μα, ο τρόπο θέαση των πραγμάτων. Ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή τον το λόγο που κάτι δεν πήγαινε όπως θα θέλαμε μέσα από εμάς και όχι μέσα από τους άλλους. Άρα τώρα περιγράφεις έναν άνθρωπο ψυχοσυναισθηματικά όρημον mm -hmm. και έναν άνθρωπο που δεν είναι αρκισιστή. Γιατί οι αρκισιστές προβάλλουν όλα τα εσωτερικά τους πάνω στους άλλους. Ναι. Και αυτό είναι η ένδειξη ψυχής αυτό. Μάλιστα. Μπράβο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει στόχους, κάνει πολύ εσωτερικό διάλογο, οραματίζεται και πετυχαίνει αυτά που θέλει, προσπαθεί, τα βάζει έτσι, αν κάτι πάει λάθος για εκείνον, τα βάζει με τον εαυτό του και προσπαθεί μέσα από αυτό να βγει πιο δυνατός και να βρει ένα νόημα σε όλο αυτό που έγινε. Ή... Μπορεί κανείς να νομίζει ότι θέλει κάποια πράγματα, αλλά να μην τα θέλει πραγματικά. Ή γενικότερα αυτά που θέλει να μην γίνονται, γιατί να απαιτείται να είναι διαφορετικός άνθρωπος ή να προσπαθεί με λάθος τρόπο ή γενικότερα να, ο τρόπος που το οραματίστηκε να μην είναι φιχτός ή να μην ήρθε η ώρα να γίνει. Ναι, είναι και το timing, ο συγχρονισμός δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται στον κατάλληλο συγχρονισμό και μετά που θα γίνουν καταλαβαίνει ότι ε, χρειάζεται να πάρω και αυτό το μάθημα, χρειαζόταν να πάρω και το άλλο μάθημα ή οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνδεθούμε στο κατάλληλο timing ε, χρειαζόταν και αυτοί να πάρουν κάποια μαθήματα. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να έχουμε την ικανότητα να γνωρίζουμε από τώρα πώς θα ήταν η ζωή μετά, θα καθυσυχαζόμαστε για πολλά πράγματα για τα οποία τώρα τρελαινόμαστε. Αλλά αυτό είναι το υπέροχο του να είσαι ζωντανός το να, να μην ξέρει το τώρα και το μετά, οπότε να υπάρχει αυτή η περιέργεια και η αισιοδοξία και η χαρά για ζωή. Wow. Ναι, όντως, μπορεί κάτι να μην συμβαίνει επειδή δεν ήρθε η ώρα του. Και ώρα σημαίνει ωραίο και όριμο. Να μην έχουν οριμάσει ακόμη οι θήκες, να μην έχουμε οριμάσει εμείς ακόμη πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά μέσα μας και γι' αυτό να μην συμβαίνει. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι που ξέρουν από το από να γονατίζουν, ξέρουν και να σηκώνονται. Τι ωραίο αυτό. Και γενικότερα όλοι γονατίζουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, εγώ είχα πιάσει παλαιότερα τον εαυτό μου να κάνω σε πιο ανώριμη ηλικία, να θεωρώ ότι μα γιατί κάποιοι ας πούμε τους συμβαίνει κάποια πράγματα και σε άλλους περισσότερο αρνητικά πούμε και σε άλλους... Και Είμα. εκείνη θα έρθει η ώρα του. Κάναμε τέτοιε συζητήσει και ήμασταν και δυο σε μια παρόμοια φάση. <ΣΣΣ> ναι. Αλλά ήμασταν πολύ γονατισμένε. Ε, δεν γονατιστήκαμε να βγουν. Γονατίσαμε. Δεχόμασταν φοβερό μόμπινγκ σε κάποια φάση, επαγγελματικό πόλεμο. Και ήταν δύσκολα. Και τώρα δύσκολα. Τώρα δεχόμαστε. Απλά το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Τώρα είμαστε άλλοι. Έχουμε περισσότερη ναι. ψυχική αθεκτικότητα. Και ήταν μια περίοδο έτσι. Πολύ δύσκολη. Τι ήταν εκείνο που μα κράτησε όμω, θυμάσαι. Ότι δεν, είχαμε η μία την άλλη. Ναι. Τα και παραδείγματα. Και η γνώση ότι είμαστε άνθρωποι με καλέ προθέσει. Ότι δεν κάναμε πράγματα ποτέ με κακέ προθέσει. Ήταν πολύ σημαντικό όμω ότι είχαμε η μία την άλλη. Γι' αυτόν το τονίζω ξανά και ξανά μπορεί για το σύντροφο ζωής, για να βρούμε το, το τέρι μας ερωτικά, να μην είναι η ώρα, αλλά στις φιλίες μπορούμε πιο εύκολα να επιδιώξουμε, να επιλέξουμε ανθρώπους που να μπορούν να είναι πλατωνική σύντροφοι ζωής. Δηλαδή η φιλία είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί από την ερωτική αγάπη, γιατί έχει όλα τα άλλα πέραν τη ερωτική έλξη και του ερωτικού ταιριάσματο. Και μπορούμε να έχουμε και μια και δύο και τρει και τέσσερι φίλε, ενώ δεν, είναι... δεν, υπάρχει μονογαμικότητα στι φιλίε. Ε, η κάθε σχέση είναι ξεχωριστή. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ότι έχει συνοδοιπόρου. Και στο κανάλι μα, Αριστονίκη, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που να νιώθουμε ότι υπάρχουν συνοδοιπόροι και γι' αυτό και αποκλείουμε τα τοξικά σχόλια. Δεν ασχολούνται τοξικοί πλέον μαζί μα τώρα που το είπα, αν ασχοληθώ θα μπλοκαριστώ. <laughs> και Ή, ήταν, ήταν δύσκολη φάση. Θυμάσαι κάτι συζητήσει στην Αθήνα που περπατούσαμε τις ώρες. Φυσικά. Που είσαι φορτωμένη σακούλες με βιβλία. God save the books. God save the books, ναι. <laughs> και κουβαλούσα και εγώ για να τη βοηθήσω, ναι. Και κάτι στα εξάρχια θυμάμαι τώρα, θυμάμαι μια συζήτηση στα εξάρχεια θυμάσαι. Πού πήγαμε να κάνουμε συζήτηση. Στα εξάρχεια, <laughs> ναι. Και ήταν βράδυ. Και συζητούσαμε και θυμάσαι είχαμε πάει πίσω και λέγαμε πράγματα από την παιδική μας ηλικία και εκείνο, ήταν το 14, 14 15, πότε, εκείνο το βράδυ είχαμε ανακαλύψει ότι είχαμε πάρα πολλά κοινά μεγαλώνοντας που δεν τα είχαμε πει ακόμη, ενώ παρόμοιες εμπειρίες. Και παιδιά η φιλία είναι ιερή, ιερή και κακώς βάζουμε την ενέργειά μας κάποιοι μόνο στο να βρούμε ερωτικό τέρι, μπορούμε να επιδιώξουμε και να βρούμε ποιοτικέ φιλίες. Όχι να, γίνουμε, να, φορτώθουμε σε ανθρώπους που θέλουν να μας κάνουν παρέα, μιλάμε για ανθρώπους που υπάρχει αμοιβαία επιθυμία για συνδεσιμότητα. Και ε, εγώ σε βλέπω από Ας πούμε, σε σκεφτούμε το 11, το 12, το 13, όπως σκεφτούμε και τον εαυτό μου το 11, το 12, το 13, που καμία σχέση με σήμερα, ευτυχώς. Και σε, σε βλέπω πως οριμάζεις ωραία και ε, έχεις αποκτήσει μια γλυκύτητα και μια χάρη η οποία έρχεται από ένα πολύ όμορφο, ωραίο, όριμο χώρο. Όχι ότι δεν είσαι γλυκιά και όμορφη, αλλά σε θυμάμαι που ήσουν και τη γνώρισα πάρα πολύ νεαρή, ήταν 30 χρονών. Σε θυμάμαι που ήσουν έτσι αυτηματήγωση, έτσι και σε και διάφορε φάσει σου. Δηλαδή, αν πάει κάποιο να, να, δει την πίση που γράφει, βλέπει αυτή τη μετουσίωση από το frustration, από τη ματέωση στην ε, ε, ακρεφνή πνευματικότητα. Αγάπη μου! <Κι <Κι> ναι. <χι> Κοίτα, από, από μικρή... Εντάξει, <χι> 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 Λάκη μου, ρέμισε. Έλα και σένα. <χι> Έλα, αγάπη μου, και σένα. Ρέμισε, εντάξει. <χι> 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 Ε, 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 εγώ έχω ένα πίσμα που το κλείνω νομίζω από τη μη, για, μαμά μου το οποίο το χρησιμοποιούσα μ, για να, το, για να κάνω τους άλλους με τα κρεμμυδάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό όταν ήμουν πιο μικρή. Ε, έως που κατάλαβα ότι τόσους που έχω κάνει στη φάδο... στο τέλος μόνο κακό στον εαυτό μου έκανα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έρχονταν εναντίον μου και μέχρι σήμερα είναι. Να σου πω όμω κάτι και, και γράψτε το αυτό. Εάν ξεχωρίζει καθιονδήποτε τρόπο, ακόμη και αν αυτό ο τρόπο με τον οποίο ξεχωρίζει είναι ότι είσαι ένα πολύ μελετηρό άνθρωπο, ο οποίο συσσωρεύει γνώσει και εξελίσσεται ακαδημαϊκά, εάν είσαι ένα άνθρωπο που έχει πολύ αγάπη μέσα σου και δείχνει αγάπη προ του άλλου ανθρώπου. Εάν ξεχωρίζει και με πολύ θετικό τρόπο, αν ξεχωρίζει, όχι απαραίτητος αν ξεχωρίζει επειδή είσαι ένα άνθρωπο. Um, Κάποιοι ξεχωρίζουν λόγω εναντιωματική επιθετικής επιθετική συμπεριφορά. Αν ξεχωρίζει με καλοσύνη και αν προοδεύει, θα έχει εχθρού ακόμη και αν δεν του κάνει τυφάδο. Αυτό είναι... Αν του κάνει όμω τη θα έχουν και ένα λόγο να είναι εχθροί σου. Έναν περαιτέρω <laughs> λόγο. <laughs> ναι. Ναι. Oh yes. Oh yes. mm. και νομίζω ένα στοιχείο οριμότητο είναι να αντιλαμβάνεσαι πότε μια μάχη δεν αξίζει τον κόπο. Ακριβώς. Και να επιλέγει μόνο αυτέ που αξίζουν τον κόπο και είναι κέρυε και ουσιώδει. Δηλαδή, πλέον δεν έχουμε ανάγκη από ένα σημείο και μετά, όταν ε, συνεχίζουμε τον πνευματικό αγώνα, την ψυχοθεραπεία, και την ψυχοεκπαίδευση εντατικά, δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε στον εαυτό μα ότι είμαστε OK. Έχουμε στοχευμένε αντιδράσει εκεί που πρέπει. Να μπουν όρια και εκεί που πρέπει κάποιοι άνθρωποι και να το... καταλάβουν τη θέση του. Δεν το κάνουμε για μα, το κάνουμε πραγματικά γιατί πρέπει να το κάνουμε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, του ανθρώπου που αγαπάμε κλπ. Θέλω να σου πω ότι το κυριότερο στοιχείο όταν οριμάσει και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά είναι, είναι ότι σταματά να βάλει εναντίον του εαυτού σου για το ότι δεν υπήρξε αρκετά όριμο. Ναι, ναι, ναι. Ε, και γιατί πρέπει να περάσεις από ένα δρόμο. Συγχωρείς τον εαυτό σου για ναι. τα λάθη του και για τη, 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 την ανθρωπινότητα του. Την ανθρωπινότητα του. Υπάρχ, κάνουμε λάθη, Ου. δεν μπορούμε να είμαστε αλάθαστοι, είμαστε ευάλωτοι. Υπάρχουν φορές που είμαστε καλά, άλλε φορές που δεν είμαστε καλά. Shit σε, όλα τα, happens. Σε, όλα τα, σε όλα τα επίπεδα. Και προσωπικά και επαγγελματικά και φιλικά και συντροφικά και γονεϊκά. Και σηκωνόμαστε, μπέφτουμε, να απολογούμαστε. Το πιο σημαντικό είναι. Μετανιώνουμε. μετανιώνουμε. Αν είμαστε και εξομολογούμαστε κιόλα. Ναι. Ε, ναι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι, να βλέπει τον άνθρωπο ότι έχει καλή πρόθεση και ότι ακόμα και το λάθο που έκανε δεν το έκανε για, από κακία. Θα, πούμε, θα μιλήσουμε την επόμενη τριτή για την για τη ψυχολογία τη κακία. Μην μα πείτε ότι φοράμε ίδια ρούχα, γιατί ξέρετε πώ τα γυρίζουμε την ίδια μέρα. Α δω τέτοια σχόλια μπλοκ. Λοιπόν, ο Σκοτ Πέκ στο βιβλίο Του άνθρωποι του Ψεύδους έχει μια πολύ ωραία. Το, το ξέρεις αυτό το βιβλίο, Φυσικά και το έχω. Αποσύρω την ερώτηση, ήταν. Ρητορική. Όχι... Παλαβή ερώτηση. Λυντάξει. Να ρωτήσω τη ρανιστορική για ένα βιβλίο να το ξέρει. Λοιπόν, στο βιβλίο Του άνθρωποι του Ψεύδους που διαβάζουμε στη συμμετοχή. Ε, σε κάποιο σημείο στο τέταρτο βίντεο διαχωρίζει ότι ο κακός είναι αυτός που δεν αναγνωρίζει το λάθος και θέλει συνεχώς να παρουσιάζεται στον εαυτό του και στους άλλους ως ορθός. Και είναι η πρόθεση που διαχωρίζει την κακία από την ανθρώπινη φύση. Λέει η ανθρώπινη φύση έχει μέσα τα, τα, τα λάθη. Δεν είναι το άνθρωπο να μην κάνει λάθη. Κακό είναι αυτό που κάνει λάθη και δεν παραδέχεται στον εαυτό του, στο περιβάλλον του, ότι κάνει λάθη και προσπαθεί να βγάζει του άλλου τρελού Ακριβώς. Ακριβώ. Τελειώσαμε. Ναι. Ναι. Την επόμενη τρίτη θα μιλήσουμε για την ψυχολογία του κακού. Και εγώ τη ρώτησα αν γνωρίζει το βιβλίο Οι άνθρωποι του ψεύδου του Σκοτ Πέκ. Γεια!